προς όλους τους συνέλληνες, προς όλα τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης Απαντάχου της Γέννης. Συνέλληνες, έχω ξαναπεί σε άλλο ηχητικό, δεν ξέρω αν έχει βγει στον αέρα. Όλα τα γραφεία, τα διοικητικά του συμβούλια και τα μέλη τους, θα συστρατευτούν και θα μαζευτούν. Θέλω οπωσδήποτε και πρέπει, είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή, όλα τα γραφεία από όλες τις ΕΣΥ, με την επωνυμία τους πια ΕΣΥ είναι του κάθε Δήμου, θα βγάλουν και θα επιλέξουν 3 ή 4 ομιλητές. 2, 1. Δεν έχει σημασία. Έχει μεγάλη σημασία να επιλεγούν ομιλητές οι οποίοι θα βγουν σε βίντεο. Όλοι έχετε κάμερες, όλοι έχετε τηλέφωνα με κάμερες, παντού υπάρχει κάμερα σε όλη την Ελλάδα και στα Skype. Θέλω λοιπόν οπωσδήποτε, είναι του γραφείου και επιβάλλεται τώρα αυτή την ώρα. Θα βγουν τα άτομα τα οποία θα τα επιλέξετε εσείς ή τουλάχιστον το να τα επιλέξετε πρέπει να τα δείτε. Άρα πρέπει πολλοί κόσμος να κάνει βίντεο και να επιλέξετε εσείς όποιον θέλετε. Όμως ως αρχείο της ΕΣΥ θα μείνουν όλοι. Και να βγουν τα άτομα διαφορετικής ηλικίας, άρενες και θύλες, και να περιγράψουν, να μιλήσουν στον κόσμο, να καλέσουν τους συνέλληνες, να ακουστεί η φωνή τους. Όχι να ακούγεται μόνο η δικιά μου η φωνή και κάποιον που εσείς θεωρούσατε ότι αυτή είναι και άλλοι δεν είναι. Θέλω τη δικιά σας τη φωνή να την ακούσει ο κόσμος. Έχει μεγάλη αξία η δικιά σας η φωνή. Η φωνή των συνελλήνων, όχι μόνο η δικιά μου. Έχει σημασία μεγάλη να βγάλετε βίντεο, να διαβάσετε και να μιλήσετε σε κάμερα, να καλέσετε τον κόσμο να κάνει το εξώδικο στις τράπεζες, να του εξηγήσετε τι είναι τα γραφεία και να τον καλέσετε, να τον προσκαλέσετε με όλη την αρετή και την αδερφικότητα που έχουμε. Να καλέσετε τον κόσμο και να το βγάλετε σε όλες τις ομάδες, ατομικά βίντεο της κάθε εσύ. Όλες οι εσύ πρέπει να το κάνουν αυτό. Να από τα συμβούλια τους να βγουν επιτροπές οι οποίοι θα συλλέξουν τις καλές τις πένες και τα άτομα θα είναι ντυμένα, θα είναι επιμελώς προσεγμένα, θα βγείτε στην κάμερα και θα βγείτε δημόσια να ακουστεί η φωνή σας, να ακουστεί το μέταλλο της ψυχής σας. Είστε υποχρεωμένοι και έχετε καθήκον να το κάνετε. Εγώ το έχω ξαναπεί αυτό και δεν το κάνει κανένας. Δεν μπορεί να μιλάει η κεντρική. Εσείς θα μιλάτε, εσείς είστε η κεντρική. Εσείς είστε η φωνή. Εσάς πρέπει να ακούσουν. Αν δεν ακούσουν εσάς, δεν ακούνε εμένα. Εσάς πρέπει να ακούσουν. Πρέπει να σας ακούσουν όλους. Πρέπει να βγει πολλής κόσμος. Έχουμε τόσα γραφεία. Επί 4 άτομα τουλάχιστον. Πρέπει να είναι 1200 άτομα. Πρέπει να βγουν 1200-1500 άτομα να μιλάνε σε βίντεο. Το καθένα της κάθε εσύ. Ομιλητές, θέματα. Και να κάνετε και πρόβες. Να είστε άψογοι στην κάμερα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και προσεκτικοί. Γιατί είναι τα τελευταία στάδια για να πάρει τη χώρα. Πρέπει λοιπόν να ακουστούν όλες αυτές οι φωνές. Ο κόσμος να έχει άποψη των ατόμων, των προσώπων και των λεγόμενων. Να διαβάσετε τη διακήρυξη και να τη μεταδώσετε έξω. Να καυτηριάσετε τα πολιτικά γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα μας έναντι της Ελλήνων Συνέλευσης και αυτό που φέρνει αυτό το μεγάλο μήνυμα, αυτή τη μεγάλη απελευθέρωση, τον πλούτο, τι θα κάνουμε με τον πλούτο, τις προγραμματικές δηλώσεις. Είναι δυνατόν σε τόσα γραφεία να μην κάτσετε 20 ώρες να γράψετε ηχητικά, να είναι κομψά, μελετημένα, στημένα, όμορφα και να καταλάβει ο πολίτης. Πώς θα καλέσετε τον πολίτη? Τι περιμένεις να μπει στα γραφεία γιατί πουλάς κάτι? Και με ανάβει κονάχες, δεν θα έχεις πολλή δουλειά. Άρα πρέπει να καλέσετε τον κόσμο. Τα βίντεό σας παντού. Τα βίντεο να τα έχετε αναρτησμένα σε όλες τις σελίδες και σε όλες τις άλλες σελίδες. Να βρείτε site. Οι τοπικές εφημερίδες να τις απασχολήσετε και τα τοπικά site. Να ανοίξετε όλοι blog. Να πνίξετε το διαδίκτυο με blog. Που εκεί είναι το μέλλον. Δεν είναι στην τηλεόραση. Να πνίξετε τα πάντα. Αν βγείτε να μιλήσετε θα είστε οι αυριανοί ομιλητές. Οι αυριανοί ομιλητές. Βγείτε να δούμε. Πρέπει από όλη την Ελλάδα, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Έχω παντού ικανά άτομα, λόγια. Μην τρέπεστε να βγείτε. Όλοι αυτοί που βλέπετε που σας κάνανε λεζάντα δεν βγαίνανε. Με τις κλωτσές τους έβγαλα εγώ να μιλήσουν. Δεν είχαν ξαναμιλήσει ποτέ. Κανένας τους δεν είχε ξαναμιλήσει. Και μετά από λίγο καιρό έχουν τον ασημάζευτο. Και μερικοί
προδίδουν κιόλας, που δεν ξέραν να σταυρώσουν λέξη. Δεν βγαίνανε σε ηχητικό, δεν βγαίνανε σε κάμερα. Δεν είναι τίποτα. Μην νομίζω ότι γεννηθήκαν έτσι. Ούτε που ξέραν τι είναι η κάμερα. Έχει τεράστια δύναμη ο λόγος σας ο αληθινός, τα μάτια σας να κοιτάτε στην κάμερα τα δύο κόσμους και να καλέσετε τους συνέλληνές σας. Όλων των ηλικιών. Γεραιότεροι, μεσόκοποι, νέοι. Θα κάνετε αυτό που σας λέω. Φέρετε άτομα, έχουμε τόσα παλικάρια, έχουμε τόσες ωραίες και νέες κοπέλες, έχουμε τόσα παλικάρια πολεμιστές να βγάλουμε στον αέρα, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πραγματικά ανθρώπους των 50, των 60, των 70, που ο λόγος τους και το μυαλό τους είναι ξηράφι. Μπορούν να δώσουν τα μέγιστα. Κάντε το. Φωνάχτε τους να κάνουν τις πρόβες τους. Να διαβάσετε το εξώδικο στον αέρα και να το πείτε και να εξηγήσετε και να τους προσκαλέσετε όλους. Για τη ΔΕΗ, για το νερό, για τις προγραμματικές δηλώσεις. 20 ώρες ο καθένας. Ατελείωτα, γράφτε, μιλήστε στον αέρα. Και αυτό να βγαίνει στο YouTube. Να πνιγεί το YouTube, να πνιγούν. Μας πολεμάει βέβαια το Face, μας πολεμάνε τα social media και μας κρύβουν αναρτήσεις, μας κάνουν. Δεν πειράζει, θα είναι τόσες πολλές που θα τις βγάλετε ακόμα και σε δισκάκι να τις πηγαίνετε παντού. Στήστε καλά βίντεο και κάντε ενημερώσεις. Ενημερώστε παντού και κάφτε τα social media. Κάφτε τα. Διαλύστε τα. Έχετε τη δύναμη. Μην περιμένετε με αναρτήσεις. Κάνετε τα βίντεό σας. Βγείτε να ακουστεί η φωνή σας. Να ακουστεί το μέταλλο της ψυχής σας. Είστε τόσο αγωνιστές τεράστιοι και αυτό πρέπει να το δει ο κόσμος. Βγάλτε το έξω να το δει. Μην φοβάστε. Μην ντρέπεστε. Δεν κλέβουμε και δεν είμαστε ξεβράκωτοι. Έχουμε τα πάντα, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Τώρα πια υπάρχει πολύ μεγάλη νόηση στα άτομα. Υπάρχει γνώση, υπάρχουν αποδείξεις. Ακόμα μπορείτε να κάνετε παρουσίαση με βίντεο. Δηλαδή να δείχνετε και τα χαρτιά σε προτζέκτορα. Τα γραφεία μας είναι οργανωμένα και πρέπει τα γραφεία, θέλω τα γραφεία μας αύριο το πρωί να συστρατευτούν και όλα τα γραφεία μεμονωμένα να βγάλουν τα άτομα και να μιλήσουν που θα είναι οι ομιλητές μας. Θα κατεβάσουμε τόσους βουλευτές, θα κατεβάσουμε τόσα άτομα. Θα πρέπει να φύγετε από αυτή τη διαδικασία. Βγείτε να μιλήσετε. Στήστε το λόγο σας. Είναι γραμμένα όλα. Κάντε πρόβες τι θα πείτε. Μπείτε σε συμβούλιο τι θα πείτε. Και να βγαίνει έξω άψογα. Κάθεστε στα γραφεία σας. Συστρατευτείτε στα γραφεία σας να βγει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Και θα είναι και η κληρονομιά του γραφείου σας. Από αυτό το γραφείο πέρασε αυτός, έκανε αυτό, είπε εκείνο, άξιος αυτός. Αυτός είναι καλύτερος, αυτός είναι άλλος, είναι αλλού καλός, είναι αλλού καλύτερος. Όλα αυτά το think tank πρέπει να το μαζέψουν με τα γραφεία. Ποιος θα το κάνει, να βγει η κεντρική να μιλήσει. Η εντολή μου είναι να μην ξαναμιλήσει κανείς από την κεντρική. Εσείς θα μιλάτε. Η κεντρική είστε εσείς. Εσείς θα βγαίνετε να μιλάτε. Εσείς θα κάνετε εκπομπές. Εσείς θα δομήσετε το λόγο σας. Τα έχετε όλα γραμμένα μπροστά σας. Μπορείτε να το κάνετε. Βγαίνετε και το κάνετε. Βίντεο παντού. Να γεμίσουν τα πάντα. Να βγάλετε το πρόσωπό σας έξω. Να λάμψει να δει ο κόσμος το λαμπερό πρόσωπο του αληθινό. Και όχι αυτό το ξύγινο, κοκάλινο, το στημένο. Με το κουστούμι των εμωτερισμών. Που θα είναι πάντα εκεί στημένο. Δεν θα λέει τίποτα και θα μιλάει μία ώρα. Και αν θα πει κάτι θα είναι εις βάρος μας. Δεν θα πει τίποτα για μας. Θα πει οτιδήποτε είναι που θα μας διαλύσει. Εσείς έχετε τόσο μεγάλα στοιχεία. Θέλω να βγάλετε τη φωνή σας, το πρόσωπό σας έξω. Να το κάνετε. Την επόμενη εβδομάδα πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν τα βίντεο. Συστρατευτείτε, βγάλετε τα βίντεο, να έχετε μπούσουλα. Να στήσετε τους ανθρώπους, να στήσετε τους μηχανισμούς σας. Να έχετε υλικό, είναι κληρονομιά των γραφείων. Ομιλητές, καλές πένες, τα παιδιά σας, τα ξαδέρφια σας, τους φίλους σας, όποιο είναι να έρθει, να μπει, να εκδοθεί, να βγει στο κανάλι. Να βγει έξω στο δημόσιο λόγο, να δούνε την ψυχή σας. Πώς θα τους καλέσετε, τι θα τους πείτε, δηλαδή τι τους λέτε. Τους πείτε τηλέφωνο, ποιο το γνωστό σου. Καλέστε τους, με τα βίντεο, παντού. Πρέπει να βγάλει η Ελλήνων Συνέλευση το πρόσωπό της έξω. Και το πρόσωπο της Ελλήνων Συνέλευση δεν είναι ούτε των προδοτών που φύγανε, ούτε των Αρτέμις Οραμόνο. Είναι χιλιάδων Ελλήνων που είναι ιδρυτές, είναι ηθαγενείς, είναι κυρίαρχοι Έλληνες. Θέλω να το κάνετε. Είναι καθήκον σας. Κάντε το. Να βγει η Ελλάδα με πρόσωπο έξω.
Έχουμε τεράστιο πρόσωπο, έχουμε τεράστιες αλήθειες, τεράστια στοιχεία, ξέρουμε τι λέμε, ξέρουμε που πάμε, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Δηλώστε το. Έχετε τόσα πολλά πράγματα να τους δείξετε και να τους πείτε, οπότε όποιος πάρει το βίντεο σας, το δει, θα τον αλύσει, το εξηγήσει, θα δει ένα άλλο, θα κρίνει. Είναι καθήκον όλος. Οι περιφέρειες πρέπει να συνδράμουν σε αυτό πολύ. Και οι περιφέρειες να κάνουν βίντεο. Και οι περιφέρειες να εκδίδουν δελτία τύπου που θα τα δίνουν στα γραφεία. Και να ελέγχουν τη δελτία τύπου. Πρέπει να μπείτε στη διαδικασία. Πρέπει να μπείτε προς όλους τους οργανισμούς. Ενημερώνετε τους πάντες. Γράφετε τα πάντα. Δράσεις παντού. Όλες οι δράσεις. Τα συνθήματά σας. Μπράβο στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει δώσει δείγμα. Και άλλες περιοχές. Η Ξάνθη έχει δώσει δείγμα. Η Αθήνα έχει μείνει πίσω. Διαλύσανε λίγο την περιφέρεια, τώρα την ξαναφτιάνουμε. Διαλύσανε την Αθήνα την περιφέρεια, αλλά και την περιφέρεια. Έμεινε νεκρή 6 μήνες. Τι να πω, ρε παιδί μου. Η Κρήτη περιμένω πάρα πολλά. Έβγεσε όλους. Το Άργος έχει μείνει πίσω, πρέπει να πάρει τα ίσα του πάρα πολύ δυνατά. Τα Γιάννενα με τη Δυτική Μακεδονία, Δυτική Κεντρική Μακεδονία, πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ. Όλη η Βόρειος Ελλάδα ελπίζω να πάει καλύτερα. Ό,τι κάνει ο ένας και βγαίνει και είναι πάρα πολύ καλό, πρέπει να το κάνετε κι εσείς. Εστία για να βρείτε κόσμο πονεμένο είναι τα δικαστήρια. Στα δικαστήρια λοιπόν της κάθε περιοχής μπορεί να είναι 2-3 συνέλληνες, 4 με βάρδιες και να μοιράζουν τα προσπέκτους, τα φυλάδια τα δικά μας με ενημέρωση όλων των γραφείων. Υπάρχουν τόσες αιστείες να μαζέψεις τον κόσμο και δεν γίνεται να περιμένεις το γραφείο σου ούτε πουθενά αλλού. Πρέπει να βγάλεις τα βίντεο να λες ακριβώς αυτά που είναι γραμμένα και αυτά που θα κάνεις ως κυβέρνηση. Γιατί όλοι περιμένουν να δουν τι θα κάνεις. Άρα πρέπει να βγείτε με τα πρόσωπά σας να τα διαλέξει ο κόσμος. Να τα δει, να δει την καθαρότητά σας, να δείτε τι παλεύετε. Βεβαίως να βγει και όρκο με τον Ελάνιο, όρκο που θα τους καλείτε για να γίνουν, για να πάρουν θέση και να οριστούν. Έχεις τόσα πράγματα να συζητήσεις. Έχετε τόσα συμβούλια. Καθίστε στα συμβούλια σας που κουβεντιάζετε βλακίες. Καθίστε κάτω να φτιάξετε τα βίντεό σας. Το κάθε γραφείο να έχει τη δική του ιστορία. Θα περάσουν τα χρόνια και θα πρέπει το κάθε γραφείο να έχει τη δική του ιστορία. Πολεμιστές τεράστιοι που πέρασαν από εκεί. Πράγματα που κάναν, που τα έπραξαν. Κινήσεις, δράσεις. Όλοι σας. Προχωράτε δυνατά. Η Ρόδος έχει μείνει λίγο πίσω. Να ξεκινήσουμε και το Αιγαίο. Η Ρόδος πρέπει να συστρατεύσει κόσμο ώστε να τρέξει γρήγορα όλο το Αιγαίο. Δεν έχετε περιθώριο. Θέλουμε τα διπλάσια γραφεία μέσα σε 1,5 μήνα. Τώρα τρέχετε όλοι. Καθόλου φρένο. Δεν υπάρχει φρένο. Αχαλήνω τον γκάζι για την απελευθέρωσή μας. Ακόμα και όταν τους πατήσουμε θα γυρίσουμε να κάνουμε όπιστε να τους ξαναπατήσουμε. Απαγορεύεται να μην ξανακάνουμε όπιστε. Δεν θα μείνει τίποτα. Η απελευθέρωση είναι όλος ο στόχος και ο σκοπός. Η απελευθέρωση, μέχρι την απελευθέρωση δεν κόβει κανείς γκάζι. Δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο. Κοιτάς μόνο την απελευθέρωση. Συστρατεύεις τον κόσμο και περπατάς. Δεν έχεις τίποτα άλλο. Μη σου παίρνει το μυαλό τίποτα άλλο. Μέχρι το τέλος. Δεν έμεινε πολύ. Είναι ένα τελευταίο στάδιο το οποίο θέλει προσοχή να γίνεται και σοβαρή. Βγάλετε τα βίντεο όλες εσύ. Με τα άτομα που θα επιλέξετε και θα κάνετε πρόβες, δεν θα βγαίνετε στον αέρα. Συμβούλια έχετε. Καθίστε στα συμβούλια, σύστε κάμερες και βγάλετε τα καλύτερα βίντεο. Ενημερώστε και καλέστε τον κόσμο και προσκαλέστε τον στα γραφεία. Κάντε του άνοιγμα. Εσείς θα το κάνετε. Για τα εξώδικα, για το κάθε εξώδικο ξεχωριστά. Για τη διακήρυξή σου, για την επόμενη μέρα. Να αρχίσει να φαντάζεται ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι σημαίνει η επόμενη μέρα. Όχι το λέμε, να ορίστε, έλα το δεις. Και έλα και εσύ συνέλληνα να συνυπογράψεις την επόμενη μέρα. Γιατί αν συνυπογράψεις την επόμενη μέρα, είσαι κυρίαρχος, είσαι ηθαγενής και μαζί από κοινού θα χτίσουμε όλο αυτό. Εμείς από κοινού θα κάνουμε τον πολιτισμό. Γιατί αν δεν υπάρχουν πολίτες, δεν υπάρχει πολιτισμός όπως έχω πει. Είναι καθήκον όλων των εσύ, όλων των γραφείων να το κάνουν. Πρέπει να γίνει. Οι κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις και βίντεο δικά τους να κάνουν σαν περιφέρειες, οι οποίες θα μιλάνε με το πνεύμα της συνένωσης όλων των γραφείων και βεβαίως να συνδράμουν στην εξέλιξη και στην ανέλιξη όλου αυτού του εγχειρήματος που πάμε να κάνουμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τα βίντεο στον αέρα όλων. Βγάλτε τα πρόσωπά σας και την ψυχή σας στον αέρα. Περιμένει ο κόσμος να ακούσει εσάς.
δώστε του την ευκαιρία να σας ακούσει. Μαζί σας είναι ο κόσμος. Δείχτε του τα μούτρα να σας γνωρίσει να έρθετε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.